έφυγε από τη Ρίξη. Τον είχατε γνωρίσει. Με τον Νίκο γνωριστήκαμε το 1969 σπίτι της Ειρήνης Παπασίδωρου. Και από τότε δεν σταματήσαμε να βλεπόμαστε, ευκαιριακά να κάνουμε παρέα, να αγαπιόμαστε, να ανταλλάσσουμε πειράγματα, να το πηγαίω αυτό το καταπληκτικό χιούμορ του Νίκου. Είδαμε συνεχής αναφορά ο Νίκος για όλους μας. Συνεχής αναφορά ενός παλικαριού, ενός άντρα. Και αυτό που χρειαστεί η παλικαροσύνη και αυτό το αντιλήφθη, φαίνεται σε όλη τη σκουπιδία, σε όλε τι ταινίε. Αυτό είναι το έκδηλο, το χαρακτηριστικό. Ο κόσμο τον αγαπάει, ακόμα και ο κόσμο που δεν τον γνώρισε, τον αγαπάει. Μα ήταν αγαπητό και να μην τον γνώρισε τον Νίκο από αυτά που έλεγε, από αυτόν τον τρόπο που κινείται, τον έβλεπε μια φορά, τον ρωτώ όμω για πάντα. Ήταν ένα αυθόρμητο άνθρωπο, ένα γενναίο άνθρωπο. Ένα γενναίο άνθρωπο. Όλου τον γνωρίζατε. Είμαστε συμπατριώτε με τον Νίκο. Είναι κατά κάποιο τρόπο πνευματικός μου πατέρας. Με μίμησε σε πολλά πράγματα. Άγιος Νικόλας Κρήτης. Η σχέση μου είναι πολύ ιδιαίτερη. Έκανε τις τοιχογραφίες στο τζαγκαράδικο του πατέρα μου. Είναι το μοναδικό τζαγκαράδικο στον κόσμο που έχει τοιχογραφηθεί. Ένας μεγάλος Έλληνας. Είναι σημαντική, ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στην υπόθεση του πολιτισμού και ένας μεγάλος κοινωνικός αγωνιστής. Πέφτει από τη ζωή, αλλά μένει ζωντανό το έργο του και η παρακαταθήκη.